Πάμε κυρίες και κύριοι στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας και βέβαια δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση της βαθμολογίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα το δούμε το θέμα αυτό μαζί με τον κύριο Άρη Τεμεκενίδη, ιδιοκτήτη φροντιστηρίου. Καλησπέρα σας κύριε Τεμεκενίδη, καλώς ήρθατε. Είπαμε ότι θα ξαναβρεθούμε τις επόμενες ημέρες όταν είχαμε την τελευταία παρουσία σας εδώ. Έτσι λοιπόν, είχαμε κλείσει τότε τις πανελλαδικές τις εξετάσεις. Τώρα όμως ήρθε η ώρα πια να πούμε ότι μπαίνει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, γιατί ανακοινώθηκαν. Βέβαια. Και τώρα ξεκινάει μια άλλη αγωνία. Πώς τα παιδιά θα κάνουν σωστά μηχανογραφικά, πώς θα δηλώσουν τις προτιμήσεις τους, θα τις αποτυπώσουν στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό που ήδη έχει ανοίξει στις πύλες του Υπουργείου Παιδείας, για να μπορέσουν να αποτυπωθούν σωστές προτιμήσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα. Δηλαδή, τις επόμενες 15 μέρες αγώνας και δρόμου για μας. Πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλο βάρος οι ίδιοι οι μαθητές αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος, πολλές φορές κάνει το λάθος, μαντεύει τις βάσεις της επόμενης χρονιάς. Mm-hmm. Αυτό είναι λάθος. Και βάζει και τις σχολές, αντί να βάλει την προτίμησή του, να αποτυπωθεί μέσα στο μηχανογραφικό, αποτυπώνει τη σειρά των βάσεων των προηγούμενων ετών. Αυτό είναι λάθος, γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν βάλει πολύ υψηλές βαθμολογίες, αλλά δεν θέλουν να γίνουν γιατροί, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ωραία. Μάλιστα, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι πρώτοι των πρώτων περνάνε σε παραδοσιακές σχολές, όχι όπως η ιατρική, η πολιτική μηχανική, η ηλεκτρολόγη μηχανική, που αυτή τη στιγμή είναι οι δημοφιλέστερες και οι υψηλότερες από την πλευρά των θετικών σπουδών ή από την πλευρά της νομικής στις ανθρωπιστικές, αλλά επιλέγουν οι πρώτοι των πρώτων το φυσικό τμήμα, το μαθηματικό, αντίστοιχα τη φιλολογία ή το ιστορικό αρχαιολογικό, τα παιδιά των ανθρωπιστικών, γιατί είναι παιδιά που είναι ταγμένα στην επιστήμη. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι λάθος επιλογή, ίσα-ίσα είναι η επιθυμία τους. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στο μηχανογραφικό δελτίο και αυτό πρέπει να το προσέξουν και οι γονείς, να καθοδηγήσουν τα παιδιά έτσι ώστε να αποτυπωθεί το θέλω τους και όχι το θέλω της κοινωνίας. Το θέλω το προσωπικό του κάθε παιδιού. Ακριβώς. Θα πάρουν βεβαίως και τη δικιά σας καθοδήγηση από τα φροντιστήρια. Εννοείται. Εμείς αυτή τη στιγμή στο δικό μου φροντιστήριο στο Ανατολικό αρχίζουμε ήδη από τη Δευτέρα το πρωί να κλείνουμε ραντεβού προσωπικά με έναν προς έναν τους μαθητές μας, τις οικογένειές τους, να συζητήσουμε, να καταγράψουμε ακριβώς τις επιθυμίες, να τις βάλουμε στο χαρτί, να κάνουμε δοκιμένα, να κάνουμε μια κουβέντα εξαντλητική, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το κάθε παιδί με βάση τα μόρια που έχει γράψει θα πιάσει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με τις βάσεις, ποια είναι η πρόβλεψη? Κοιτάξτε, με μια πρώτη ανάγνωση, γιατί η αλήθεια είναι η μέρα ήταν πολύ δύσκολη για να δούμε, να βάλουμε κάτω τα μηχανάκια μας και τους υπολογιστές μας για να αρχίσουμε λίγο να κάνουμε κάποιου είδους προβλέψεις. Προβλέψεις απόλυτες δεν μπορούν να γίνουν σε αυτά τα θέματα, αλλά να δούμε τις τάσεις. Επιβεβαιώνονται κάποια πράγματα που τα είχαμε δει και από το βαθμό δυσκολίας που βλέπαμε στα θέματα, όπως τα εκτιμούσαμε σαν εκπαιδευτικοί. Ακριβώς. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή το πεδίο των θεωρητικών σχολών, νομίζω ότι οι διακυμάνσεις και οι επιδόσεις των υποψηφίων θυμίζουν την προηγούμενη χρονιά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκεί που υπήρχαν μικρές διαφοροποιήσεις, κυρίως στους αριστούχους, ήταν στα αρχαία, που έχουμε λίγο περισσότερους, αλλά αυτό νομίζω ότι στη ζυγαριά επάνω το μειώνει η χειρότερη επίδοση και το μικρότερο ποσοστό αριστούχων που έχουμε στην ιστορία προσανατολισμού, που εκεί είχαμε εντοπίσει, αν θυμάστε, ότι υπήρχε ένα θέμα, δηλαδή υπήρχε μια πηγή στα θέματα που δυσκόλεψε τους υποψηφίους και είχαμε εκτιμήσει ότι ήταν πιο απαιτητικά. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις επιδόσεις των παιδιών. Αλλά νομίζω ότι στο σύμπλην περίπου εκεί θα κοιμανθούν τουλάχιστον οι υψηλόβαθμοι σχολές. Ίσως να έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Αυτό μένει να το δούμε δηλαδή από τα αποτελέσματα τον Αύγουστο. Νομίζω ότι θα είναι και πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες σχολές θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τελικά. Ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον στο πεδίο των ανθρωπιστικών θα είναι κλασικές, δηλαδή η νομική, η ψυχολογία. Αυτές είναι οι βασικές σχολές. Η δημοσιογραφία επίσης τα τελευταία χρόνια είναι μια δημοφιλή σχολή για προφανείς λόγους, γιατί είναι και το επάγγελμα το δικό σας είναι και προβεβλημένο. Και γιατί συνηθίζουν και τα παιδιά και να μην βλέπουν τις δυσκολίες ενός επαγγέλματος. Σίγουρα. Αλλά προβολή, κακά τα ψέματα. Ισχύει αυτό, ναι. Οπωσδήποτε ναι. Θα πρέπει να τα δουν όλα όμως, ναι, να τα βάλουν κάτω και σε αυτό βοηθάτε κι εσείς οπωσδήποτε, για να ξέρουν ακριβώς το τι επιλέγουν, διότι τώρα πια εφόσον έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο, δηλαδή έχουν τη βαθμολογία που χρειάζεται, θα πρέπει πια να κάνουν την επιλογή της ζωής τους, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να σας συμπληρώσω. Δεν είναι η μοναδική βέβαια. Από εδώ και πέρα θα έχουν πολλές να κάνουν ούτως ή άλλως. Δεν σας ολοκλήρωσα. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στα πολυτεχνία και στις φυσικομαθηματικές, εκεί περιμένουμε μια σαφή διόρθωση.
έτσι λένε στα χρηματιστήρια, προς τα κάτω δηλαδή οι βάσεις, γιατί κυρίως στη φυσική πρωτίστως έχουν σημειωθεί πολύ χειρότερες βαθμολογίες. Πέρυσι είχαμε έναν στους τέσσερις μαθητές να έχουν γράψει κάτω από τη βάση, τώρα είναι 40%, είναι αρκετά μεγαλύτερη. Και στις άρεσες επιδόσεις επίσης η φυσική θα είναι ο παράγοντας μείωσης βάσεων. Όπως και πιστεύουμε θα υπάρχουν και στις σχολές υγείας αντίστοιχες μειώσεις και ίσως και στα οικονομικά λόγω του πιο δύσκολου προγραμματισμού και των επιδόσεων που σημειώθηκαν εκεί. Αυτό θα είναι η εικόνα. Μειώσεις θετικά υγείας οικονομικά, μάλλον στα ίδια επίπεδα θα κοιμανθούν οι φιλολογικές σχολές. Θα τα δούμε λοιπόν όταν έτσι, έρθει η ώρα. Καλά αποτελέσματα, ψυχραιμία στα παιδιά, να μην προσπαθούμε να μαντέψουμε, να κάνουμε σωστά μηχανογραφικά, έτσι ώστε τον Αύγουστο να έχουμε πιάσει την καλύτερη δυνατή επιλογή και να ξεκινήσουμε τη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τεμεγενίδη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.